Χτυπάμε 400 ml κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my. Ενσωματώνουμε 300 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need. I need. Χοντροκόβουμε 150 γραμμάρια φουντούκια στο μπλέντερ. Κόβουμε 200 γραμμάρια γκοφρέτες. Με απαλές κινήσεις ενσωματώνουμε τα φουντούκια. Και τις γκοφρέτες. Τα τοποθετούμε σε φόρμα ή τάπερ. Σκεπάζουμε και αφήνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες. Προαιρετικά διακοσμούμε με ροζέτες από παγωτό. Σοκολατάκια Ferrero Rosé και ευθερματισμένο φουντούκι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Ενσωματώνουμε το ζαχαρούχο. Προσθέτουμε το κακάο και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί. Ρίχνουμε το κονιάκ και ανακατεύουμε. Σπάμε τα μπισκότα. Με απαλές κινήσεις ενσωματώνουμε. Προαιρετικά προσθέτουμε καρύδια. Απλώνουμε το μείγμα σε μεμβράνη. Τυλίγουμε. Και τοποθετούμε σε δεύτερη μεμβράνη.
Κρατάμε από τις άκρες και ρολάρουμε να πάρει σχήμα από σαλάμι. Βάζουμε στην κατάψυξη και όταν παγώσει σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Σε χαρτόνι κόβουμε ορθογώνιο σχήμα λίγο μικρότερο από τη φόρμα. Το βάζουμε σε σιλικόνι ή αντικολλητικό χαρτί και απλώνουμε τη λιωμένη σοκολάτα. Τα αφήνουμε στο ψυγείο να σταθεροποιηθούν. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο, τις βανίλιες και ενσωματώνουμε. Σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί κάνουμε μία στρώση παγωτό. Τοποθετούμε ένα φύλλο σοκολάτας. Περιμετρικά κάνουμε ροζέτες. Απλώνουμε όσο γλυκό βύσσινο μας αρέσει. Καλύπτουμε με παγωτό. Και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει το παγωτό. Φροντίζουμε η τελευταία στρώση να είναι από παγωτό. Αποθηκεύουμε στην κατάψυξη. Πριν σερβίρουμε, μπορούμε να διακοσμήσουμε με σαντιγί και νυφάδι σοκολάτας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Αναμειγνύουμε την πραλίνα με το ζαχαρούχο. Τα ενσωματώνουμε στη σαντιγί. Βάζουμε τα μπουένο σε κομματάκια και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις. Τοποθετούμε το μείγμα σε φόρμα με μεμβράνη και αφήνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 12 ώρες. Σερβίρουμε με πραλίνα και κομματάκια μπουένο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!